Νομικός Φάνος Ανδρέου είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα. Να πούμε ότι είστε δικηγόρος του ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, ο οποίος βεβαίως τώρα δεν διώκεται για παρακοή διατάγματος, είναι ο κύριος Φοκλέους. Αλλά θα θέλατε να συνεισφέρετε, αν θέλετε, στη δημόσια συζήτηση για το θέμα, γενικά για την ιατροδικαστική υπηρεσία. Διότι υπάρχει μια αντίληψη στον κόσμο, και είναι και λογικό, όπως ακούμε κιόλας, κύριε Ανδρέου, για το ρόλο που επιτελεί, για το αν αρνούνται ή όχι οι ιατροδικαστές να κάνουν τη δουλειά τους και γιατί. Μάλιστα. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι είμαι εξουσιοδοτημένος από τον κύριο Νικόλα Χαραλάμπους να απαντήσω στις δημόσιες τοποθετήσεις τις οποίες είχα γίνει από το Υπουργείο Υγείας. Το θέμα σίγουρα τον αφορά, γιατί είναι ιατροδικαστής του Δημοσίου. Μπορεί να μην ήταν ο εφημερεύων ιατροδικαστής για τον οποίο αναφέρθηκε η τελευταία υπόθεση, όμως υπάρχουν γεγονότα τα οποία νιώθει την υποχρέωση ο κύριος Νικόλας Χαραλάμπους να αναφέρει, και θα ήθελα να πω ότι κάτι το οποίο αγνοεί ο κόσμος είναι ότι η αποστολή του ιατροδικαστή είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στο δικαστήριο, δίδει μαρτυρία σαν εμπειρογνώμονας για πολύ σοβαρές ποινικές υποθέσεις, για φόνους, για παράδειγμα, και για πολλές άλλες υποθέσεις. Οπότε η αξιοπιστία αυτών των ανθρώπων είναι πάρα πολύ σημαντική. Κάτι το οποίο δυστυχώς φαίνεται να αγνοούν κάποιοι, και λυπούμε που το λέω, φαίνεται ότι το αγνοούν ακόμα και οι ίδιοι αξιωματικοί της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, ως χάρη την κυρία Γιαννάκη. Όμως θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Για τον κύριο Νικόλα Χαραλάμπους αποτελεί θέμα αρχής αυτά τα οποία έχουν αναφερθεί δημόσια, γιατί άρτονται της ανεξαρτησίας και του ιδίου και της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, αλλά και του ιατροδικαστικού θεσμού. Υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία και γεγονότα τα οποία δεν αναφέρθηκαν και θα ήθελα να τα αναφέρω. Για παράδειγμα, έχουμε επιστολή 28 Μαΐου του 2020 από τη Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών προς το Τμήμα Ιατροδικαστικής, με το οποίο λέει ξεκάθαρα, είπαμε, είναι από πέρσι που ξεκίνησε η πανδημία, 28 Μαΐου του 2020. Οφείλεται να διενεργείται τις δέουσες νεκροδομές σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις με επιβεβαιωμένη μόλυνση από COVID-19 ή που έχουν σοβαρή υπόνοια. Ακόμα και με υπόνοια, γιατί τότε ήταν πριν έρθουν στην Κύπρο τα rapid test, πριν υπάρχει αυτή η ευκολία. Έχουμε νέα επιστολή 22 πρώτου του 2021, η οποία στάλληγε στον αρχηγό αστυνομίας από τη Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών και κοινοποιήθηκε και στους ιατροδικαστές, που λέει ότι σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση σωρών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19. Αυτή είναι 22 πρώτου του 2021. Ναι. Απλά να πούμε, κύριε Ανδρέου, ότι μετά έγινε και μια σύσκεψη και με την νομική υπηρεσία. Ζητήθηκαν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές του τι ισχύει και τι όχι, πότε μπορεί να διενεργείται μια νεκροψία, και γι' αυτό λήφθηκε η απόφαση ότι έπρεπε να γίνει. Αυτό λένε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, και γι' αυτό εγώ θέλω να τα πω με γεγονότα, με στοιχεία. Έχουμε, μα θα γίνει κάτι, με όλο τον σεβασμό, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αποφασίσει ένας νομικός. Χρειάζεται επιστημονική άποψη, την οποία εδώ την έχουμε, για παράδειγμα, και θα σας την πω. Έχουμε την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία 30 Απριλίου του 2020, δηλαδή πριν εκδοθεί η πρώτη οδηγία που σας ανάφερα, πέρσι δηλαδή, με την οποία ξεκάθαρα λέει ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές στα νεκροτομεία για να γίνουν οι νεκροτομές εν όψη και της πανδημίας. Και λέει ξεκάθαρα, εδώ η άποψη του τμήματος είναι ότι για να εξασφαλίζεται ότι ο μολυσμένος αέρας από τον πάγκο που γίνεται νεκροδομή δεν θα διεισδύσει στους χώρους του νοσηλευτηρίου, θα πρέπει να επικρατούν συνθήκες παρακολούθησης και ελέγχου της αρνητικής πίεσης, και λέει δεν υπάρχει ο αναγκαίος διαχωρισμός των προθάλαμων. Ούτε διαχωρισμός δεν υπάρχει. Ναι. Κύριε Ανδρέου, Απλά να προσθέσω, ακούστε με λίγο, επειδή υπάρχει εξέλιξη και έχουμε και πρόσθετα κλινικά δεδομένα από αυτή την επιστολή που λέτε 30 Απριλίου για το τι υπήρχε, τι όχι, για το τι γνωρίζαμε τότε για τον κορονοϊό. Σε συζητήσεις που έχουμε και εμείς με αρμόδιους και επιστήμονες για το θέμα, λένε ότι και κάνει και ο απλός εξαρισμός το να ανοίξει το παράθυρο πλέον για να κάνεις αυτή την νεκροδομή και να τυράζεις, να βάζεις τη μάσκα σου
και να κάνει σωστά τη δουλειά σας. Σας το λέω, διότι... Σε αυτό, γιατί αυτό, ναι. Σε αυτό θα έλεγα. Έχουμε, έχουμε από το Διεθνή Οργανισμό Υγείας, έχω το αναθεωρημένο 4 Σεπτεμβρίου του 20, το οποίο λέει είναι Infection Prevention and Control for the Safe Management of a Dead Body in the Context of COVID-19. Nice. Αυτό το οποίο είναι το πρωτόκολλο που δίνει ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας για αυτοψίες, για τη διαχείριση νεκρών. Και έχετε αντιπαραβάλει με αυτό που λέει η ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, ότι μιλάνε για το ίδιο πράγμα, το τι πρέπει να υπάρχει. Αυτό είναι συμβατό με την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, γιατί αναφέρεται εδώ για αυτοψίες και παραπέμπει στο FSI, το οποίο είναι το Forensic Science International, το οποίο μιλά για 5 επίπεδα ελέγχου σε νεκροτομία, τα οποία εμείς δεν έχουμε και το γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει. Ναι. Τι θέλω να πω. Εδώ οι ιατροδικαστές καλούνται να διεξάγουν μία νεκροψία. Στη συγκεκριμένη τελευταία περίπτωση, μάλιστα, δεν πρόκειται για κάποια εγκληματική ενέργεια. Εντάξει, ευνίδιος θάνατος ήταν. Φύσικος ήταν, γιατί πρέπει να δημιουργηθεί, να δει από τη αιτία θανάτου για να μπορεί να ταφεί. Και εσείς λέτε να ανοίξουν τα παράθυρα. Δύο θέματα. Αυτό συμβαδίζει με τα πρωτόκολλα του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας. Ρωτώ, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα που τίθεται. Και δεν ξανακούσει εσύ καμία χώρα του κόσμου να κάνουν νεκροψίες με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες. Ρωτώ εγώ, αυτό το πράγμα είναι τουλάχιστον επιπόλαιο και πρόχειρο. Ναι. Τώρα, κύριε Ανδρέου, καταλαβαίνω την πλευρά των ιατροδικαστών για τα πρωτόκολλα και τι ισχύει. Εδώ και έναν χρόνο, ποιες είναι οι ενέργειες των ιατροδικαστών για να γίνουν αυτά που πρέπει, για να μην φαίνεται και στον κόσμο ότι απλά αρνούνται να κάνουν τη δουλειά τους. Οι ιατροδικαστές ήδη τι έχουν κάνει. Οι ιατροδικαστές έχουν από το 2006 αναγάγει το θέμα του μη ικανοποιητικού εξοπλισμού στις νεκροψίες. Εγώ ήμουν ο δικηγόρος που είχα αναλάβει τότε να τους υπερασπιστώ. Ήταν το 2014, ήταν η περίπτωση ενός βρέφους το οποίο είχε μηνυγκίνητα και είχα στείλει εγώ επιστολή 5 Μαρτίου του 2014 στον τότε Γενικό Εισαγγελέα με κοινοποίηση και στην Υπουργείο Υγείας, με την οποία αναφέραμε το θέμα, αναδείξαμε το θέμα. Δηλαδή είναι γνωστό για το Υπουργείο Υγείας ότι τα νεκροτομία δεν τηρούν.